ξαναβήσει όπως δεν την έχουμε ξαναδεί. Κοντά στους ανθρώπους που μεγάλωσε, κοντά στους ανθρώπους που αγαπάει, η Άννα Βύση έδωσε τον καλύτερό της σε αυτό. Σίγουρα, εάν αυτή τη φορά οι Κύπροι είχαν τη δυνατότητα, δεν θα περιορίζονταν μόνο στο δωδεκάρι. Αγαπώ όλα αυτά τα μικρά που συνθέτουν την Άννα ως άνθρωπο, πρώτα και μετά ως αστέρι. Συμφωνείτε? Γιατί είσαι πραγματική, αληθινή, μας αγαπάς, μας ακολουθείς. Η βραδιά για τους θαυμαστές της που κατέκλυσαν κεντρικό κλαμπ στην Λευκοσία ήταν ανεπανάληπτη. Έδωσαν τα πάντα. Εγώ νόμιζα ήρθα εδώ να μιλήσω στα μίντια. Γεια σας, μίντια. Σας κέρδισε ο κόσμος. Λοιπόν, αυτή η εικόνα θα πάει και στην Ελλάδα, θα ξεδέψει όλο τον κόσμο. Γι' αυτό πείτε ένα γεια εκεί στα μίντια. Έχει δώσει τις συνεντεύξεις της και ετοιμάζεται να δώσει το μεγαλύτερο σόου στη γενέτειρά της, την Κύπρο. Ακολουθήστε με, δεν θα χάσετε. Ένας από τους θαυμαστές ζήτησε ακόμα περισσότερα και έκανε μία πρόταση έκπληξη στην Άννα Βύση. Παντρεύκεσαι με. Παντρεύκεται με, θέλω. Τώρα, ναι. Πόσο χρόνο είσαι? 16,5. Πολλά μίξες. Μα δεν μπορείς να παντρευτείς. Ελεύθερη είμαι, αλλά εσύ δεν μπορείς. Παίζεις με πόντα πράγματα, μικρό. Όχι, είσαι ανήλικος, παιδί μου, αυτό εννοώ. Και εκείνοι δεν περιορίστηκαν μόνο σε αυτό. Στο τέλος γονάτισαν μπροστά στην αγαπημένη τους τραγουδίστρια και τραγούδισαν μαζί της. Η επόμενη συναυλία της Άννας Βύση θα γίνει στις 8 Σεπτεμβρίου. Και για αυτή τη συναυλία τους έδωσε μία υπόσχεση. Για πες, πότε κάνουμε συναυλία? 8 Σεπτεμβρίου στο Κασιδί. 8 Σεπτεμβρίου στο Κασιδί. Είναι τα γενέθλια του Καρβέλου 8 Σεπτεμβρίου.